Και από την αίθουσα σύνταξης είναι τώρα μαζί μας ο Γρηγόρης Ατρίδης για τις επόμενες κινήσεις του ΠΑΟΚ. Γρηγόρη. Αυτό που λένε οι άνθρωποι του Δικεφάλου είναι ότι τα συγκεκριμένα σενάρια είναι παραμύθια και γελοιότητες. Και τονίζουν ότι όσοι βρίσκονται πίσω από αυτά θα τους βρουν απέναντί τους σε δικαστικές αίθουσες. Οπότε θα υπάρξει και μια δικαστική διαμάχη με όσους έχουν κάνει τη συγκεκριμένη αναφορά. Στον ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία βάση πίσω από σενάριο συνειδιοκτησίας των ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΠΑΕ Ξάνθη, όπως σήμερα γνωστοποιήθηκε από μέσω ενημέρωσης ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Επίσης, τονίζουν ότι είναι μια προσπάθεια του Ολυμπιακού, μια ακόμα προσπάθεια να αδυναμητιστεί το κλίμα στο φετινό πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι από τα πιο συναρπαστικά των τελευταίων ετών. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο υπάρχει διαφάνεια και καθαρότητα και στο οποίο σφυρίζουν ξένοι διαιτητές. Και ένα πρωτάθλημα στο οποίο, όπως λένε στον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι πραγματοποιείται υπό την επιτροπία των διεθνών συνομοσπονδιών FIFA και UEFA. Στον Δικέφαλο του Βορρά θεωρούν ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το χρονικό σημείο στο οποίο πραγματοποιείται η συγκεκριμένη προσπάθεια σπήλωσης και ο πόλεμος λάσπης από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Ξάνθη στην Τούμπα την ερχόμενη εβδομάδα, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Και γι' αυτό τον λόγο θεωρούν ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θέλουν να δυναμητήσουν το κλίμα και, όπως λένε ακόμα και οι εκπρόσωποι τους σε μέσα ενημέρωση από το μεσημέρι και μετά σήμερα, δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Οπότε νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί στις δικαστικές αίθουσες με βάση το συγκεκριμένο περιστατικό. Γρηγόρη Ατρίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.